Κύριε Πρόεδρε, επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και στις επιτυχίες για τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη νίκη σήμερα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα στους στόχους μας. Σήμερα το αποδείξαμε μια άλλη μια φορά μέσα στο γήπεδο. Και προχωράμε. Ελπίζω να έχουμε και μια καλή κλήρωση στο Europa League και να προχωρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μπορεί να προχωρήσει ο Ολυμπιακός να φτάσει κάπου ψηλά. Το Champions League σίγουρα είναι δυσκολότερο. Αλλά στο Europa νομίζω υπάρχουν βατές ομάδες. Καλά, και όπως είδατε και στο Champions League, αν είχαμε ισοβαθμίσει σήμερα με τη Juventus, θα περνάγαμε. Αυτό δεν θα γινόταν γιατί μας έκανε κάποια χάρη μια άλλη ομάδα. Αυτό θα γινόταν γιατί μέσα στο γήπεδο αποδείξαμε σε δύο παιχνίδια με τη Juventus ότι τους κερδίσαμε. Πήραμε καλύτερη διαφορά τερμάτων και θα μπορούσαμε να περάσουμε. Πιστεύω ότι η πρόκληση χάθηκε στο Μάλμο. Σας αφήνει μια πικρή γεύση το ότι χάθηκε η πρόκληση στη Σουηδία. Ενώ κερδίσατε εδώ την πρωταθλήτρια, την φιναλίστ μάλλον, και την πρωταθλήτρια Ισπανίας και την πρωταθλήτρια Ιταλίας. Είδαμε ότι στο Μάλμο χάσαμε για συγκεκριμένους λόγους που δεν χρειάζεται ούτε να τους συζητάμε. Όλοι οι φίλαθλοι το είδαν. Βέβαια δεν σταματάμε εκεί. Χρειάζεται δουλειά. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θα πρέπει τα παιδιά να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια και αυτό τους είπα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Να συγκεντρωθούμε. Να δουλέψουμε. Να γίνουν και ορισμένες διορθωτικές αλλαγές. Όταν λέτε αλλαγές, τι εννοείτε? Μεταγραφές. Μεταγραφές, έτσι. Ναι. Τις περιμένει ο κόσμος. Τις περιμένει ο κόσμος. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ξέρετε, η φανέλα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Το καλύτερο σκάουτινγκ να έχεις όταν φορέσεις αυτή τη φανέλα. Μπορεί να παίξεις πάρα πολύ καλά, μπορεί να μην μπορείς να αποδώσεις. Το έχουμε δει επανειλημμένες φορές. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο καλύτερο. Και να ξέρετε κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός προχωράει δυνατά. Ο Μαρινέκης θα είναι στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια. Όλα αυτά που διαβάζουμε, τις καθημερινές δίκες, όλη αυτή τη λάσπη, όλη αυτή την παραπληροφόρηση, δεν μας αγγίζει. Εγώ τη συνείδησή μου την έχω καθαρή, πεντακάθαρη. Οι βρωμιάριδες πρέπει να ανησυχούν. Και όλα αυτά σας έχω πει ότι θα τα ακούσετε σε συνέντευξη τύπου με χαρτιά. Δηλαδή, όχι την κρίση του Μαρινέκη. Οτιδήποτε πει ο Μαρινέκης, θα υπάρχει και ένα χαρτί δίπλα, το οποίο θα είναι απόδειξη για το τι λέει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε δει συχνά στην Ελλάδα. Θα το δούμε όμως. Σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα την νίκη αυτή την αφιερώνουμε σε ένα πολύ δικό μας άνθρωπο. Στον Κούλι το Δουρέκα. Σας ευχαριστώ. Μας ευχαριστώ.